Εσείς επιμένετε λοιπόν, επιμένει ο κύριος Λαζαρίδης ότι αποτελείται κίνδυνο. Όχι ο κύριος Λαζαρίδης. Ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς προχτές το Σάββατο που είπε. Κύριος Λαζαρίδης, επειδή είσαστε εδώ, τα θετικά. Ναι. Βγήκε και είπε στο τέλος ομιλίας του γιατί είναι επικίνδυνο. Είναι ένα ατύχημα που δεν θα συμβεί, είπε. Κύριε Βίτσα. Άρα κινδυνόλογοι. Έστω και το τελευταίο που είπε ο κύριος Λαζαρίδης, άρα κινδυνολογία. Η αναφορά σε πραγματικούς κινδύνους δεν είναι κινδυνολογία. Αλλά λέω. Με αυτή τη λογική και εσείς κινδυνολογείτε όταν λέτε ότι όχι, λέω το συμπέρασμα που βγαίνει. Καταστρέφουν τη χώρα κάθε μέρα. Εδώ και τρία χρόνια. Το συμπέρασμα που βγαίνει αβίαστα. Αλλά ξέρετε, ο κύριος Λαζαρίδης μου επιβεβαιώνει, όσα είπε, μια σκέψη που έχω εδώ και πολύ καιρό. Τον τρόπο που διαβάζει η Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ένα τελείω λαθεμένο τρόπο. Και βεβαίως υπάρχει το ζήτημα ότι η Νέα Δημοκρατία επιτέλους πρέπει να μας πει το πρόγραμμά της. Πρέπει να μας το πει. Ποιο είναι το πρόγραμμά της με το οποίο κατέρχεται στις εκλογές. Το πρόγραμμα είναι άστετο, γιατί αυτά που είπε ο κύριος Σαμαράς θυμίζαν περισσότερο το Ζάπιο 1-2-3. Τι θέλω όμως να πω για τον τρόπο που διαβάζει. Όταν εμείς λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι διαμορφώνουμε μια τακτική διαπραγμάτευση με τους θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά, με επικεφαλής τον Νίκο το Χουντή, η Νέα Δημοκρατία διαβάζει ότι φτιάχνουμε μια επιτροπή όπου κάνουμε σενάρια. Ναι. Εμείς δεν κάνουμε. Όχι, εμείς δεν κάνουμε τέτοιο πράγμα. Εμείς διαμορφώνουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο γνώσης των συμβάσεων. Ναι, κύριε Βίτσα, σου λέει, μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω. Θέσεις αυτά που θέτησε εδώ, μισό λεπτάκι να το ολοκληρώσω. Της ιστορίας των οικονομικών δεδομένων και τα λοιπά, πρέπει να σας πω ότι δεν κατεβάσαμε κάποιον υποψήφιο που θα μπορούσε να κατέβει, ακριβώς για να μην αποσπαστεί στο έργο του που αφορά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ποιον είναι, άρα, άσε το. Όχι, ο Γιάννης Ομιλιός δεν αφορά. Είναι κριτικός, τέλος πάντων. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ειδικευμένο στα ζητήματα του ευρωπαϊκού δικαίου. Συγχρόνως λοιπόν με μια πάρα πολύ καλή γνώση των συνθήκων, των πολιτικών συνθήκων και των οικονομικών συνθήκων και μεγεθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνουμε την τακτική μας. Το να μου λέει ο κ. Λαζαρίδης, η Νέα Δημοκρατία καλύτερα, ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος με τον οποίο μπορείς να πας στην Ευρώπη να διαπραγματευτείς κτλ., μου λέει δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ιστορία είναι γεμάτη από μονόδρομους που αμφισβητήθηκαν. Ποτέ δεν είναι έτσι η ιστορία. Και το δεύτερο πράγμα που μου λέει είναι ότι υπάρχουν άτεγκτοι κανόνες που με το 472, 412, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς ο νόμος, έχουν παγιωθεί σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη και για πάντα. Και δεν έχει καμία σημασία. Όμως, δεν έχει καμία σημασία. Φιλοσοφική. Σωστό, είναι. Και δεν έχει σημασία, καμία σημασία, το τι θα πει ο ελληνικός λαός. Το τι θα πει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εξής κατάσταση. Κύριε αν Πίτσα, κάνουμε ένα χρονικό άλμα. Σίγουρα όλοι θέλουμε να διαγραφεί όλο το χρόνο. Αυτό μισό. Μισό λεπτάκι. Αν κάνουμε ένα άλμα, χρονικό άλμα, όχι άλμα μάλιστα, βηματάκι, 15 ημερών. Και πάμε στις 26 του Γενάρη. Και ας υποθέσουμε ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει για τον ελληνικό λαό. Τα μέτρα που υπάρχουν εις βάρος του ελληνικού λαού ισχύουν και θα αρχίσουμε να έχουμε προσθέσεις, νέο μνημόνιο σε αυτά τα μέτρα. Για ποιο λόγο? Για να διευθετήσουμε το χρέος, το οποίο τι έχει γίνει, παραμένει στο ίδιο επίπεδο, έχουν κερδίσει κάποια δισεκατομμύρια, η Γερμανία μόνο 41 το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και τι συγχρόνως μας λένε, ότι για να γίνει και κανονική χώρα η Ελλάδα, πρέπει να φτάσει προηγούμενα να έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, να έχει διαλυθεί η παραγωγική της βάση, εντάξει, να έχει διαλυθεί η διοικητική μηχανή. Τι λέμε εμείς, ναι, τι λέμε εμείς. Ναι, άμα κάνουμε το άλμα και ότι είσαστε εσείς κυβέρνηση. Αυτό που χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Άμα κάνουμε το άλμα και πούμε ότι είσαστε εσείς κυβέρνηση, τι θα γίνει. Μα αυτό ακριβώς θέλω να πω. Αυτό που θα πω. Δεν είναι να συζητήσουμε. Δεν θα έχουμε πια μνημόνιο. Δεν θα έχουμε. Και θα το έχει καταστρέψει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Λέω λοιπόν το εξής πάρα πολύ απλό πράγμα. Αυτό που θα πρέπει να αξιολογηθεί από τον ελληνικό λαό και από τις πολιτικές δυνάμεις είναι το σύνολο και η επιπτώση του προγράμματος. Τι κάναμε εδώ και 5 χρόνια. Εντάξει, ωραία. Τι όλο κάναμε. Μας, όλο μας. Πάμε λοιπόν να δούμε. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε λοιπόν. Δεν πάμε για το μικρό. Στον αντίποδα. Πάμε στη μεγάλη εικόνα. Όχι, πάμε στη μεγάλη εικόνα. Ναι, αλλά τώρα, εντάξει, το Υπουργείο Οικονομικών βγάζει σήμερα μια ανακοίνωση και λέει, παιδιά. Ναι. Εσείς που λέτε ότι θα πληρώσω το Μάρτιο το ομόλογο που απολύγει. Καταρχήν δεν το κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, το κάνει το γραφείο τύπου τη. Το Υπουργείο Οικονομικών. Ναι, το Υπουργείο Οικονομικών. Λοιπόν, το, οποίο, βεβαίως, είναι και κριτική. Βεβαίως, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Βγαίνει η κυβέρνηση,
και μάλιστα σε μια μεταβατική διαδικασία και λειτουργεί ως γραφείο τύπου του τμήματος οικονομικής πολιτικής της Δημοκρατίας. Επί της ουσίας πάμε τώρα. Λέει και αλήθεια, βέβαια. Υπάρχουν δύο πράγματα. Στον αντίποδα. Επί της ουσίας μιλάω. Ότι δεν θα σας αφήσουν να κάνετε μεταβατικά προγράμματα ή τουλάχιστον πρέπει να συμφωνήσουν. Εγώ ερωτώ. Με τη βάση την ψήφο του ελληνικού λαού, έχουμε δικαίωμα να παίρνουμε μέτρα τα οποία αμφισβητούν και σταματάνε την ανθρωπιστική κρίση? Ή αν θέλετε, όπως είναι αυτά που έχουμε πει για τη 13η σύνταξη, για το αφορολόγητο των δόντων, έχουμε δικαίωμα να πάρουμε μέτρα επανεκκίνησης της οικονομίας? Ή θα περιμένουμε πότε θα έρθουν οι ξένοι επενδυτές, πότε θα δώσουν διόδια στο ελληνικό μεγάλο, διεφθαρμένο και διαπλεκόμενο, θα έλεγα εγώ, κεφάλαιο, για να γίνουν επενδύσεις και έτσι να κάνουμε ανάπτυξη? Έχουμε δικαίωμα να αποκαταστήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα ή θα είμαστε χώρα κάτω? Εντάξει, δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Όλα αυτά τα έχουμε δικαίωμα. Εσείς λοιπόν, πάμε στη διαπραγμάτευση. Εγώ λέω πάμε στη διαπραγμάτευση. Λέτε λοιπόν εσείς ότι δεν σας ενδιαφέρει τι λένε οι ξένοι για το αν δικαιούμαστε να βγάλουμε εμείς θα βγάλουμε. Μπορώ να σας πω αυτό, λέτε? Καταρχήν, γιατί μια κανονική χώρα δεν μπορεί να έχει την κανονική της διαδικασία? Γιατί ο βραχυπρόθεσμος, μέσω των έντοκων γραμματείων, τον οποίο χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, ξαναχρησιμοποιεί η κυβέρνηση, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Να το εξηγήσω. Δεν μπορεί, όχι. Δεν μπορεί να το. Ερώτηση ρητορική. Δεν είναι ρητορική. Είναι ρητορική. Παρακαλώ. Να έχουμε διάλογο, κύριε Βίτσα. Παρακαλώ. Και θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Γιατί λέει? Γιατί? Με όλο σεβασμό που έχω στο συνομιλητή μου. Και εγώ δεν τσακώνομαι εύκολα. Ναι. Αυτά όλα εξηγούν. Πρέπει να το δεχτώ. Εξηγούν γιατί κινδυνολογούμε. Ξέρετε πώς γίνεται ο δανεισμός με τα έντοκα γραμμάτια? Το κράτος παίρνει έντοκα γραμμάτια, παίρνει ρευστότητα από τις τράπεζες. Όχι από τις καταθέσεις, από τις τράπεζες. Mm-hmm. Και έναντι αυτούς παίρνει και ρευστότητα. Έναντι αυτής παίρνει ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πολύ μικρό επιτόκιο. Με δύο τρόπους. 15 δις. Με δύο τρόπους. Εάν η Ελλάδα μπορεί να πάρει παραπάνω ουσιαστικά από τις τράπεζες, αλλά με χρηματοδότηση πολύ πιο ακριβή, το έλα το λεγόμενο, από την Ευρώπη. Αυτό είναι θάνατος για τη ρευστότητα. Γιατί αντί να δίνεις μικρό επιτόκιο, θα δίνεις πολύ μεγάλο. Είναι θάνατος για τις δαπάνες, θα αυξήσει το έλλειμμα. Και εάν πας να πάρεις δε από καταθέσεις, όπως είπε κάποιο δικό σας τις προάλλες. Εγώ το έχουμε ξεκαθαρίσει και περιμένω και από εσάς να το πείτε. Πρόκειται να πειραχθούν οι καταθέσεις. Σας παρακαλώ, εμείς άμετα τις πειραχθούν. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση έχει πειράξει. Να παραδεχτείτε, λέει. Τις έχει πειράξει και πειράξει με πολλαπλό τρόπο. Εσείς πήγατε και τις είπατε, σας ξέφυγε και το διορθώσατε, να τις λαϊλατίσετε. Οδηγείτε σε αυτό που έγινε στην Κύπρο, κύριε. Αυτό σας λέμε. Αλλά δεν το καταλαβαίνετε. Κινδυνολογείτε εσείς για αυτά που γίνονται τώρα. Η Ελλάδα βγαίνει από την κρίση. Έχει βγει από την ύφεση. Και κινδυνολογούν ακόμα. Και δεν δέχονται ότι αυτά που λένε επικίνδυνα. Όταν ο αρχηγός ενός κόμματος βγαίνει και λέει ότι θα χορέψω τις αγορές ο ταψί. Καλά, ποιος αυτό είναι μια ελεκτική υπερβολή τώρα. Με συγχωρείτε, έχετε δει άλλον αρχηγό χώρας να λέει αυτό? Όχι, δεν το έχει. Έχετε δει άλλον αρχηγό αντιπολίτευσης να λέει το πράγμα? Όχι, αυτό δεν θυμίζει λίγο λεφτά υπάρχουν? Διότι ο λαός πρέπει για τους δρόμους που υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν παραπάνω από ένας δρόμος και εμείς έχουμε τον καλύτερο διαλέξει. Αυτόν δρόμο που διαλέγουν, προσπαθούμε να τους πούμε με το καλό ή με το άγριο, ότι οδηγεί πίσω σε μνημόνια. Οδηγεί πίσω σε ασφυξία ρευστότητας. Οδηγεί πίσω στην ύφεση, αυτό που λένε. Αν δανειστούν έντοκα γραμμάτια με έλα, δηλαδή με το ειδικό καθεστώς έκτακτου δανεισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα επιτόκια θα ανέβουν πάρα πολύ και οι τράπεζες. Τα επιτόκια πού? Τα επιτόκια μέσα στην Ελλάδα και αυτοί που θέλουν, και για αυτά που πληρώνουν το ελληνικό κράτος, είναι 2% σήμερα πληρώνουμε. Και θα πάρουμε με 6, ας πούμε. 4,75 τα πήραμε. Ναι. Εκεί θα γυρίσουμε. Μάλιστα. Αυτό θέλετε. Και δεν θα είναι μόνο για το κράτος. 4,75 πήραμε τον έλα. 4,75 όταν εμείς ξεκινήσαμε το 12. Ήταν πάνω από 4,75. Τώρα έχουν κατέβει στο 2, θα τα πάνε στο 4,75. Ξέρετε τι κακό είναι αυτό? Μάλιστα. Όχι μόνο για το κράτος. Αυξάνει και το έλλειμμα αυτό, εντάξει. Όχι, όχι το έλλειμμα.
Αυτοί που θέλουν αυξάνε να τακτοποιήσουν. Και το κόστος του δανεισμού εδώ μέσα. Αυτό και ακόμα ένα. Ποιος μωρέ δανείζει για να αυξηθεί το δάνειο. Εγώ για αυτό, για αυτό ρώτησα. Μα τώρα ακριβώς που κεβαλοποιήθηκαν. Εντάξει, τώρα που μπορεί να δώσει. Τώρα ουσιαστικά θα τους πνίξουν. Αυτό ναι. Και επιπλέον τώρα που μπορούν να γίνουν και ρυθμίσεις δανείων, άντε να δω πώς θα γίνουν με τέτοιο επιτόκιο δανεισμού. Οι άνθρωποι έχουν άγνοια κινδύνου. Εγώ δεν λέω ότι θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα. Εγώ λέω ότι βαδίζουν με αυτά που λένε μαθηματικά για να κάνουν μεγάλο πλήγμα στη χώρα σε σχέση εκεί που έχουμε φτάσει. Πάνε να μας ξαναγυρίσουν πίσω από το 12. Όχι στο 12. Σε πολύ χειρότερα από το 12. Και αυτό, αν δεν το πούμε εμείς, θα είμαστε υπεύθυνοι στη συνείδησή μας και υπεύθυνοι σε αυτούς που μας ακούν. Γιατί τώρα την ανακοίνωση αυτή δεν τη βγάζει ως Νέα Δημοκρατία, αλλά βάζει το Υπουργείο Οικονομικών? Γιατί είναι υπόθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Και όχι μόνο του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι υπόθεση του Υπουργείου Οικονομικών να επεμβαίνει μέσα στον προεκλογικό αγώνα. Είναι υπόθεση του Υπουργείου Οικονομικών και του Τραπεζίτη της Ελλάδας, του Κεντρικού της προάλλες, να επισημαίνει τους κινδύνους από μερικά που λέγονται. Συγγνώμη κύριε, δεν επισημαίνει κινδύνους. Λέει ότι αυτά που λέει ο Τσίπρας για να γίνουν πρέπει να κάνουν μια συμφωνία με τους δανειστές, μια καταρχή συμφωνία. Άρα επενδύνει στον προεκλογικό αγώνα. Αυτό είναι πραγματικό. Όχι, λέει και κάτι ακόμα χειρότερο που αντιφάσκει ότι αυτό είναι επικίνδυνο και από την άλλη μεριά λέει ότι εμείς θα έχουμε πάρει αυτά τα λεφτά. Όχι, όχι. Έχουν εξαλθεί τα 15 δίσκα. Ναι, αυτό. Ότι εμείς είναι δηλαδή, κύριε Βίτσα, παρόλα αυτά όμως, υπάρχει και ένα. Ανεξάρτητα από τον τύπο, κύριε Βίτσα, διαπραγμάτευσης. Εγώ θέλω να πω. Κύριε Βίτσα, ένα λεπτό. Να κάνουμε και καμία ερώτηση. Αλλήμον. Εκτός από τον τύπο του αν πρέπει να παρεμβαίνει, να μην παρεμβαίνει στο προσωπικό αγώνα, υπάρχει ένα θέμα. Ότι για να βγάλετε εσείς οι άντοκα γραμμάτια, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Όχι, που υπάρχουν από χρόνια τώρα. Πρέπει να συμφωνήσουν οι δανειστές. Λέει. Για να βγάλετε έστω και δύο δις. Λέει. Εάν είναι έτσι, εσείς θα αγνοήσετε τι λένε οι δανειστές και απογοήσετε μόνοι σας. Απαντώ. Και από πού θα λείψουν αυτά? Καταρχήν, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας πάει πολύ να συζητάει για καταθέσεις κτλ. Πάει πολύ. Μην το βάλουμε στο τραπέζι. Όχι, να το βάλουμε. Γιατί να μην το βάλουμε? Αυτό γιατί να μην το βάλουμε? Γιατί να μην το βάλουμε? Να μην το βάλουμε γιατί τρομάζει τον κόσμο. Τους μικροομολογιού. Τι τρομάζει? Τους μικροομολογιούχους τους διέλυσαν. Δεν είναι καταθέσεις. Τους διέλυσαν. Με πολλαπλούς τρόπους έβαλε χέρι στις καταθέσεις των Ελλήνων. Γιατί όταν ο άλλος μένει άνεργος, πηγαίνει και τραβάει από τις καταθέσεις του. Άρα, ας μην συζητάμε αυτά τα πράγματα και με νόμους. Λοιπόν, άλλο υπάρχει. Να βάλω στις καταθέσεις μου και άλλο να βάζεις εσύ. Όχι, σου βάζει, κύριε Καμπουράκη. Με βάζει, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν βάζω χέρι στις καταθέσεις. Εγγυώμαι τις καταθέσεις. Αυτό που κάνει Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ απλό για να το κατανοήσει κανένα. Αν, κύριε Καμπουράκη, μείνετε άνεργος, από κάπου πρέπει να τρώτε. Εντάξει, ναι. Έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος δια της λιτότητας να μπαίνεις στις καταθέσεις. Δεύτερο ζήτημα. Πηγαίνουμε πάντοτε στην ατζέντα των δανειστών και δεν κατανοούμε ότι μόνο με την ατζέντα των κοινωνικών αναγκών μπορεί να λύσει και προβλήματα με τους δανειστές. Και δεύτερο, δεν κατανοούμε ότι ξεκινά ένας διαφορετικός πολιτικός σχετισμός και οι όροι και οι νόμοι, οι κανόνες, διέπονται από αυτόν. Άρα, στο στοιχείο της διαπραγμάτευσης με την οποία εμείς πάμε με θέση και με την οποία έχουμε πάρα πολλά δυνατά χαρτιά, θα σας αναφέρω ένα, άλλωστε μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο κύριος Λαζαρίδης, για το τι θα γίνει στην Ευρώπη από τις αρχές του 2016, το στοιχείο αυτό μας διαμορφώνει και κοινωνικές και πολιτικές και κυβερνητικές συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη, τις οποίες εμείς θα αξιοποιήσουμε. Ο κ. Λαζαρίδης ξέρει ότι ανάμεσα στο 2016 και στο 2020 η Ισπανία πρέπει να αποπληρώσει το 55% του χρέους της και αυτό ξέρει ότι δεν γίνεται. Ποιος το λέει? Ξέρει ότι δεν γίνεται. Άρα θα χρειαστεί μια νέα διαδικασία. Εξ αυτού λοιπόν εμείς λέμε ότι το ζήτημα. Βεβαίως. Δεύτερο ζήτημα. Το χρέος το δέχονται όλοι. Το δέχονται πλέον όλοι. Ελπίζω και ο κύριος Λαζαρίδης. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Ποιος το λέει? Το χρέος. Εμείς το λέμε. Εμείς το λέμε. Εμείς το λέμε, κύριε Λαζαρίδη. Εμείς το λέμε. Αν εσείς έχετε τη διάθεση. Εσείς, όχι όλοι. Εσείς. Αν έχετε τη διάθεση να λέτε ότι το χρέος είναι βιώσιμο, δηλαδή να παίρνετε μια θέση πίσω σε σχέση με αυτά που σας ζητάνε οι δανειστές, και έχετε τη διάθεση
να πληρώνετε υπέρογκους τόκους. Ποιοι οι 2%, παιδιά, με συγχωρείτε. 4 με 8. Με... αυτό είναι επιτόκιο που λέτε, κύριε Λαζαρίδη. Είναι οικονομικά, ξέρετε. Τουλάχιστον οικονομικά ξέρετε, είναι επιτόκιο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι επιτόκιο. Στο συγκεκριμένο χρήμα, δεν στο συγκεκριμένο χρήμα και με βάση το τι έχετε να δώσετε. Συγγνώμη, αυτό. Να συγκροτήσουμε. Τώρα, αν θέλετε. Παρακαλώ, διάλειμμα και αμέσως μετά θα απαντήσετε σε όλα. Τα έχετε στο μυαλό σας. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθούν αυτά τα πράγματα. Εκτός οικονομικής επιστήμης, έτσι. Είναι νέα οικονομικά αυτά.